Να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Κατσιώτη, είναι βουλευτή στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει ακόμα και οι χρεώσεις και ξέρει ο κύριος Κατσιώτη σε ποια από τις τρεις περιφέρειες θα είναι υποψήφιος. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσιώτη. Α, θα είστε στο νότιο τομέα. Στο νότιο τομέα, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και να ξεκινήσω να σας ρωτήσω πώς τα αξιολογείτε όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες με τις τροπολογίες, τα ρουσφέτια, τις φωτογραφικές διατάξεις. Αν είναι κάτι συνηθισμένο, επειδή έχετε ζήσει κάμποσα χρόνια το κοινοβούλιο, κύριε Κατσιώτη, είναι κάτι συνηθισμένο και δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Η κυβέρνηση, η πλουσία, δεν προτερνά τις αυτές τις μέρες. Βεβαίως έχουν συνηθίσει σε μια τέτοια λογική και πρακτική από όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα και υπηρετούν, αν θέλετε, αυτές τις αρχές και τις αξίες αυτού του συστήματος, που εμείς λέμε ότι είναι σάπιες, είναι βάρβαρες κτλ. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα συμβάλλει σε μία ακόμα βρώμικη δουλειά, να το πω έτσι, αρχές και αξίες αριστεράς, με αυτές τις πρακτικές να τις λερώσει ακόμα περισσότερο. Γιατί εμείς είναι ξένες με έναν κόσμο ο οποίος στέκεται απέναντι σε μία τέτοια κατάσταση συνολικά, σε έναν κόσμο ο οποίος έχει μάθει να αγωνίζεται για το δίκαιο, για την αξιοκρατία, για τη δικαιοσύνη συνολικά. Είναι ξένες με αυτή τη λογική, αυτές οι πρακτικές που ακολουθούνται αυτές τις μέρες στη Βουλή. Πάντως είναι και ένα δείγμα ότι ό,τι και αν γίνει δεν αλλάζουμε. Δηλαδή δεν παίρνουμε τα μηνύματα πώς μπορεί έτσι να και στα μάτια του κόσμου να απαξιώνεται και η πολιτική και το κοινοβούλιο. Σου λέει ο άλλος το παιδί της, είναι βόλεψε το παιδί σου. Ναι, δυστυχώς έχει μια τέτοια λογική, το κονέ που λένε, ο γνωστός κτλ. Που όμως αυτό δεν πάει μακριά, κύριε Παπαδόπουλε. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ώρα, συνολικά οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, να πάρουν μια απόφαση, να κάνουν ένα βήμα διαφορετικό, να βάλουν στη γωνία όλα αυτά που κυριαρχούν τόσα χρόνια, τα οποία δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα σε εργατικές λαϊκές οικογένειες, που τα παιδιά μας, αν θέλετε, είναι έρμεο στα χέρια των εργασιακών σχέσεων ζούγκλας που κυριαρχούν σήμερα, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, με 300 ευρώ, η γενιά των 300 ευρώ λέει και τα λοιπά. Έχουν δικαίωμα σε μια θέση δουλειάς. Δεν μπορεί το σύστημα να δώσει δουλειά στον κόσμο. Δεν μπορεί αυτό το σύστημα και αυτή η μορφή οργάνωσης οικονομίας να λύσει προβλήματα τέτοια του ίδιου του λαού μας. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη συνολικά και το κίνημα να συνταχθεί για να μπορεί να βάλει απέναντι αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες, αν θέλετε, δημιουργούνται ή γίνονται, υλοποιούνται για να εκφράσουν ανάγκες του ίδιου του μεγάλου κεφαλαίου των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτούς υπηρετούν αυτές οι πολιτικές και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει το κίνημα το ίδιο να βάλει απέναντι αυτές τις πολιτικές, να διεκδικήσει τις απώλειές του, τις σύγχρονες ανάγκες του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με αυτά τα κόμματα τα οποία υπηρετούν αυτές τις ανάγκες. Αυτά πρέπει να γίνει αν χειραφετηθεί ο ίδιος ο λαός, αν στηρίξει το ΚΚΕ, που είναι μια διαφορετική πολιτική δύναμη, μια μαχητική, σταθερή, συνεπής δύναμη με τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, μια δύναμη η οποία έχει μια ιστορία 100 χρόνων με αγώνες, με θυσίες, όχι μόνο για να αντιστέκεται, αλλά και να διεκδικεί, αν θέλετε, την εξουσία της εργατικής τάξης και αυτή τη μορφή οργάνωσης οικονομίας που πραγματικά θα λύσει οριστικά τα προβλήματα των εργατικών και λαϊκών οικογενειών. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα σε εκλογές, αυτό είναι γνωστό, αλλά τώρα σε εκλογές όμως πέρα από κυβέρνηση ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει και για αντιπολίτευση. Και πραγματική αντιπολίτευση υπέρ των εργατικών λαϊκών συμφερόντων μπορεί να κάνει μόνο το ΚΚΕ. Οι άλλοι θα κάνουν συμπολίτευση. Βλέπω, κύριε Κατσιώτη, το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστιου που χαρακτηρίζεται απάτη το νόμο, το νομοσχέδιο που φέρνει προς ψήφιση σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ για το φορολόγητο. Και αν μπορείτε να μας δείτε, η δική σας διαφωνία, πού είναι? Είναι μια ακόμη απάτη και το λέμε και από χθες και σήμερα. Ενώ από τη μία λέει ότι θα καταργήσει αυτή τη ρύθμιση που θα μειώσει τα φορολόγητα το 20, από την άλλη πλευρά τι κάνει, παίρνει πίσω αυτά τα αντίμετρα τα οποία είχε νομοθετήσει πριν από λίγο καιρό, όπου υποτίθεται θα μείωνε κατά 30% τον ένφια, όπου θα καταργούσε την εισφορά αλληλεγγύης για αποδοχές έως 20.000 ευρώ κτλ. Αυτά τα μέτρα λοιπόν τα παίρνει πίσω. Δηλαδή από τη μία
καταργεί το αφορολόγητο που λένε που είναι περίπου 2 δις, απ' την άλλη καταργεί τα σύμμετρα που είναι περίπου 1,8 δις. Στον αντίποδα, επειδή, ναι, επειδή επικαλέστηκα το ριζοσπάστη, η Αυγή λέει διατηρείται το αφορολόγητο, παραμένουν τα αντίμετρα για τη μεσαία τάξη. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα όφελος από αυτή την τροπολογία που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Προσπαθεί να θολώσει τα νερά, επιδιώκει και τώρα, μια που είναι η τελευταία συνεδρίαση της Βουλής, να διαμορφώσει ένα κλίμα ότι αυτή είναι κάτι διαφορετικό, ότι προσπαθεί να ελαφρύνει τον κόσμο, ενώ από την άλλη μεριά αυτό δεν ισχύει, γιατί φαίνεται ότι καλύπτει το ότι με το δεύτερο σκέλος της τροπολογίας καταργεί αυτά τα αντίματα τα οποία βαρύνουν ξανά τους ίδιους τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή είμαστε ένα μήνα, θεωρείτε ένα μήνα ακριβώς από τις εκλογές, 7 Ιουνίου, 7 Ιουλίου, ότι η μάχη για την, επειδή σας άκουσα να λέτε ότι το ζητούμενο και η τι αντιπολίτευση θα δημιουργηθεί, ότι η μάχη για την πρώτη θέση, ακόμα και για ενδεχόμενη αυτοδυναμία, έχει κριθεί και τώρα το ζητούμενο είναι πώς θα διαμορφωθούν οι σχετισμοί στην αντιπολίτευση? Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι η όποια κυβέρνηση και αν γίνει θα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Είναι δεσμευμένη να ακολουθήσει το τρίτο μνημόνιο με όλα αυτά τα νόμους που έχουν ήδη περάσει, για να μπορεί να ικανοποιήσει, αν θέλετε, όλη αυτή τις αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου, το δημοσιονομικό κενό που λένε ήδη τώρα έχουν 5 δις ευρώ, που λέει η Ευρωπαϊκή Ευρωπή ότι πρέπει να καλυφθούν το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, δεν έχουν τέλος λοιπόν, αν θέλετε, τα μνημονιακά μέτρα. Αυτή η αντιμνημονιακή περίοδος θα διαρκέσει με μέτρα ενάντια στο λαό μέχρι το 2060, γιατί μέχρι τότε θα έχουμε ενωτωμένα πλεονάσματα για να μπορεί να ξεχρεώνεται ένα χρέος το οποίο δεν είναι του λαού. Δεν έγινε για να καλυφθούν ανάγκες του λαού, αλλά έγινε για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν επενδυτές με προνόμια, με κίνητρα και ούτω καθεξής. Και βεβαίως η όποια κυβέρνηση ακολουθήσει αυτή την ίδια πολιτική. Είναι δεδομένοι. Έχουν ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο όλοι. Αυτό είναι το πρόγραμμά του. Λοιπόν, και όποια θα είναι στην αντιπολίτευση, ουσιαστικά θα συμπολιτεύεται. Όπως έγινε τώρα σε αυτή τη διάρκεια της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, στα νομοσχέδια αυτά τα οποία ήταν αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου, ομαδικές απολύσεις. Ψήφισε μαζί τη Νέα Δημοκρατία. Κατάργηση τη Κυριακή τη Αργία. Ψήφισε μαζί. Ενεργοποίηση η κυβέρνηση στήριξε τον νόμο του Βρούτσι τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, που καταργούσε τις λογικές διαπραγματεύσεις. Είναι μαζί δηλαδή σε αυτή τη λογική. Σε λογικές συμβάσεις. Όλα αυτά τα μέτρα. Και βέβαια το τρίτο μνημόνιο, που αν θέλετε ενσωμάτωσε και το πρώτο και το δεύτερο. Όλα αυτά τα ψήφισαν μαζί. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεσμευμένος με βάση την πολιτική που ακολουθεί μέχρι τώρα και αυτά που δεσμεύεται καθημερινά στην Τρόικα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Διεθνές Μαζικό Ταμείο, να ακολουθήσει μια τέτοια πορεία όντας σε όποια θέση και αν είναι μετά τις εκλογές. Άρα λοιπόν αυτό λέμε, ότι και οι δύο έχουν μια κοινή στρατηγική. Να υπηρετήσουν την ανάκαμψη των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με όλα τα μέτρα ενάντια στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό λέμε ότι το ΚΚΕ είναι αυτό που θα διεκδικεί τις απώλειες στους εργαζόμενους, τους μισθούς, τις συντάξεις, την σταθερή δουλειά στους εργαζόμενους, τις λογικές συμβάσεις, υγεία, παιδεία, πρόνοια. Οι άλλοι τα έχουν δώσει όλα για να μπορέσουν να υπηρετήσουν αυτή την πολιτική, η οποία οδηγεί στη κόλαση τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Εμείς λοιπόν αυτό λέμε στον κόσμο, να σκεφτεί πολύ καλά την επόμενη μέρα που θα είναι όλα εδώ, όλα τα μέτρα. Ποιος θα είναι αυτός που θα οργανώνει την πάλη? Είναι μόνο το ΚΚΕ. Αυτό λένε, και γι' αυτό ζητάμε από τους εργαζόμενους να κάνουν το βήμα, να αντισταθούν στα όποια διλήμματα, να μην εξαπατηθούν από τις όποιες υποσχέσεις και να στηρίξουν το ΚΚΕ, να δυναμώσουν το εργατικό λαϊκό κίνημα, το οποίο μπορεί μαζί με το ΚΚΕ να επιβάλλει άλλη πορεία. Χρήστος Κατιώτης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Β' Αθήνας και τώρα στο νότιο τομέα υποψήφιος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσότη, για αυτή τη συνομιλία. Καλημέρα και καλή δύναμη.